ήθελα. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος, γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Έχουμε μάθει το φύλλο. Δεν το έχουμε μάθει γιατί το συγκεκριμένο παιδί μας κάνει νερά. Μας κάνει χειρονομίες συνέχεια. Όταν να δούμε το φύλλο γυρνάει και κάνει και κάνει διάφορα. Και πήρα και εγώ την απόφαση. Δεν με νοιάζει. Η Όλη πώς αισθάνεται που θα αποκτήσει ο δεμάκι? Είναι πολύ χαρούμενη. Πηγαίνει, χαϊδεύει την κοιλιά της μαμάς. Κάπου είπες ότι έχει πάρα πολλές λιγούρες η Φωτεινή. Και λιγούρες έχει, αλλά το κυριότερο πράγμα, το δύσκολο που περνάει, είναι ότι έχει την εγκυμοσύνη την πολύ πολύ δύσκολη. Οπότε χρειάζεται και εγώ να είμαι συνέχεια από πάνω και τρώει, ξέρει, συνέχεια όλη την ώρα να προσέχω τη Φωτεινή. Αισθάνομαι ότι μόλις γεννήσει θα πάρω το μωρό και θα φύγω πάει για ψάρεμα για κάνα τρίμηνο. Μαζί με το μωρό. Μαζί εσύ με το... θα το θυλάζεις. Εννοείται. Και μετά θα γυρίσω. Έχει κάτι. Νομίζω υπάρχουν κάτι συστήματα που βάζει κάνει. Στην κατάψυξη. Αυτό, ναι. Σκέφτεσαι ένα γάμο μετά τη γέννηση του μωρού? Ο γάμος είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα, αλλά ξέρεις τι, ένα-ένα. Γιατί και εγώ πανικοβάλλομαι. Οπότε ένα-ένα να το. Τουλάχιστον το καταλαβαίνω, το χαίρομαι κι εγώ. Δεύτερο, εγώ ανέβασα τις φωτογραφίες στο Instagram, έσβησες αυτό το τατουάζ επιτέλους. Το τατουάζ δεν έχει σβήσει ακόμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα γίνει ένα πλέξιμο ολόκληρο στο χέρι. Ναι, σβήνει όμως. Έχεις σκεφτεί όνομα? Έχω σκεφτεί εγώ ονόματα. Εκεί θα πέσει νομίζω τσακωμός με τη Φωτεινή. Αλλά εκεί δεν μασάω.